σχετικά καλό θέμα παρακολουθήσαμε και στην 24η αγωνιστική τη Super League 1. Το Σάββατο, ο Απόλυνα Μήνη επικράτησε 2-1 το όφη που πλέον μετράει 9 συνεχόμενε είτε στο πρωτάθλημα. Σε αντίθεση με τον όφη, ο Αστέρα Τρίπολη μετράει 9 παιχνίδια χωρί ήττα, καθώ κέρδισε και με 2-1 τον Μπάουκ, αυξάνοντα περισσότερο τι ελπίδε του για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Την Κυριακή, ο Άρη δεν δυσκολεύτηκε καθόλου και επικράτησε εύκολα με 3-0 το τρομί του στο κλεάνθε Βικελίδη. Λαμία και Γιάννα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στο πιο κακό παιχνίδι τη αγωνιστική. Την ίδια ώρα που η ΑΕΛ τη δεύτερη τη νίκη στο πρωτάθλημα, νικώντα με ένα 0 τον Πανετολικό με όμορφο γκολ του Γιώργου Πινακά. Στον τέρπι τη αγωνιστική, στη Λεωφόρο, Παναθυναϊκό και Άικα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 σε ένα παιχνίδι που είχε λίγε ευκαιρίε και τι δύο ομάδε να πετυχαίνουν από ένα τέρμα. Τέλο στο Βόλο, ο Ολυμπιακό δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, αλλά τελικά έκαψε την αντίσταση του Βόλου, επικρατώντα με ένα 2 με τον νικητήριο γκολ των Ερθρολεύκων να το πετυχαίνουν εμπειλά στο 82. Για την κορυφαία εντεκάδα τη αγωνιστική, για, για άλλη μια φορά επιλέξαμε τον τραματοφλέκα του Αστέρα Τσιφτσί μετά τα πολύ καλά του παιχνίδια. Στην άμυνα Σοκράτη, Παπασταθόπουλο και Φρανκ ο Κότσιρα δεξιά, αριστερά ο Γκανέα του Άρη, Εμβιλά και Σάσα στο κέντρο, ο Πινακάσο δεκάρι, Σιτο αριστερά, Λιβάη Γκαρσία δεξιά και στην κορυφή τη επίθεση ο Λούι Φερνάνδε του Αστέρα Τρίπολη. Γράψτε ένα comment αν συμφωνείτε με τι επιλογέ μα.